Το ερώτημα είναι πού θα τις βρούμε τις μάσκες καταρχήν, γιατί δεν υπάρχουν και σε αυθονία. Βέβαια δεν είμαστε στη φάση όπως πριν από λίγο καιρό που δεν υπήρχαν καθόλου, αλλά υπάρχουν μετρημένες. Όταν θα αρχίσουμε να σας ζητάμε όλη μάσκα, τι θα γίνει? Κοιτάξτε, καταρχάς οι μάσκες είναι δεδομένες ότι πρέπει να υπάρχουν στα φαρμακεία τουλάχιστον οπωσδήποτε και να τις φοράει ο κόσμος ο οποίος θα πρέπει να τις φοράει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι αν γίνει μεγάλη ζήτηση ξαφνικά, ότι θα έχουμε πάλι τις ίδιες ιστορίες που είχαμε πριν από λίγο καιρό που δεν βρίσκαμε μάσκες. Το χειρότερο όμως είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ακριβώς εκμεταλλευόμενοι τον πανικό, ίσως και τα μέτρα, ίσως και οτιδήποτε άλλο, κάνουν μια πρόσκαιρη εμφάνιση που μέχρι πρότινος ουσιαστικά δεν γνώριζαν τι σημαίνει μάσκα, ή τις φτιάχνουν οι ίδιοι ή τις προωθούν οι ίδιοι χωρίς να έχουν ουσιαστικά και τα απαραίτητα εχέγγυα ότι είναι σωστές οι μάσκες αυτές, και πηγαίνουν από μέρος σε μέρος, από επιχείρηση σε επιχείρηση για να δίνουν κάποιες μάσκες οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής, κατά πόσον είναι γνωστοποιημένες και έχουν πάρει γνωστοποίηση δηλαδή και ήδη οι παρασκευαστές αυτών των μασκών. Καταλαβαίνουμε τι λέτε, αλλά μέχρι πριν από λίγο καιρό μας λέγανε ότι αν δεν βρείτε μάσκα, μέχρι και ένα καλοσυδερωμένο και καλοπλημμένο φουλάρι όταν βγαίνετε μπορεί κάπως να σας προστατεύσει. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε και στην καθημερινή συζήτηση από το Λότελα καλή και Παναγιώτα. Να συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι θα το κάνουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Πρέπει να φοράμε σωστά τις μάσκες, να είναι σωστές οι μάσκες. Για να δούμε πώς θα τις φοράμε σωστά τις μάσκες. Εσείς έχετε μια χρήση στην κλασική. Αυτή είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, έτσι λέγεται, μάσκα χειρουργική, η οποία απ' έξω είναι περίπου αδιάβροχοι, ούτως ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα τα σωματίδια τα οποία υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και πιθανώς να είναι και μολυσμένα, και από μέσα είναι φιλική προς το δέρμα για να μπορεί να αναπνέει κάποιος και να μπορεί να την έχει όσο καιρό πρέπει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ποιο λόγο τη φοράει. Λοιπόν, αυτή κοστίζει 0,80 αυτή τη στιγμή. Λεπτά. Το μπλε είναι προς τα έξω, σας το λέω γιατί την έχω πατήσει. Εγώ έχω βάλει το άσπρο προς τα έξω. Αν την βάλετε το μπλε προς τα μέσα, δεν θα μπορέσετε να αναπνεύσετε. Γιατί ναι, το κατάλαβα μετά από λίγο. Η γρανθή, δηλαδή είναι όπως σας είπα, αδιάβροχη περίπου απ' έξω και θα έχετε πρόβλημα αναπνοής. Να δείξουμε πώς τη βάζετε λοιπόν για να υπάρχει ασφάλεια. Καταρχήν έχουμε απολυμάνει είτε πλένοντας τα χέρια. Μία πάνινη. Εντάξει. Ναι, Άντζελα, εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, Άντζελα. Ακούμε τους ειδικούς και τον κύριο Τσιόδρα τις τελευταίες ημέρες που φαίνεται ότι οι οδηγίες οι οποίες θα δοθούν θα είναι για τη χρήση υφασμάτινης μάσκας, τουλάχιστον για το διάστημα μετά την άρση των μέτρων. Προφανώς γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια. Αν όλοι όσοι πάρουν μάσκες, δεν υπάρχει επάρκεια. Αφήστε που να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι και τόσο οικονομικό. Γιατί αν εγώ πρέπει να βγω 2 ή 3 φορές την ημέρα, επί 80 λεπτά, διότι είναι μιας χρήσης, μην παίρνετε αυτή την κλασική μιας χρήσης μάσκα και τη βάζετε 3 μέρες. Δεν έχει κανένα νόημα, έτσι. Και να δούμε λοιπόν πώς τη χρησιμοποιούμε. Να δούμε πώς θα τις βάλουμε. Καταρχάς, θα σας πω, θέλετε καλύτερα την μάσκα της μιας χρήσης. Λοιπόν, να βάλω που την φτάσαμε να διαλέγουμε μάσκες. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, έχουμε πασχαλίτσες, να δείτε. Μάσκα. Καταρχάς, θα πρέπει να ξέρετε ότι πριν πιάσουμε τη μάσκα, πρέπει να έχουμε πριν τα χέρια μας. Και πρέπει να τα έχουμε απολυμάνει. Μετά, την πιάνουμε. Ή αν είμαστε έξω μόνο με αντισηπτικό, έτσι. Μόνο με αντισηπτικό. Πιάνουμε τη μάσκα από εδώ, όχι από μπροστά. Από τα λαστιχά. Την πιάνουμε από εδώ. Και την τοποθετούμε στο στόμα μας. Προς τα πάνω, έτσι. Και από κάτω καλά. Στην άκρη βλέπετε τη μάσκα ότι πιάνει ο κ. Λουράντος. Το βλέπετε. Και όχι στη μέση. Αυτό είναι. Αναπνέουμε κανονικά. Δεν τη βγάζουμε από το στόμα μας, παρά μόνο αν πρέπει να την πετάξουμε. Και για να δούμε τι κάνουμε όταν είναι αν να την πετάξουμε. Ξέρετε, πριν την πετάξουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι πάλι να πλύνουμε το χέρι. Μην την πετάξετε ακόμα. Επειδή εμείς έχουμε ένα κακό συνήθεια οι άνθρωποι. Το λένε οι γιατροί, το λένε οι ειδικοί. Μισό λεπτό. Ναι, πιάνουμε συνέχεια το πρόσωπό μας. Αγγίζουμε το πρόσωπό μας πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Αυτό το κάνουμε ασυναίσθητα, το κάνουμε και όταν φοράμε τη μάσκα. Ακόμα και όταν φοράμε μάσκα από συνήθεια. Κακώς. Δεν πρέπει να αγγίξουμε τίποτα. Έχουν πέσει και τα ακουστικά τώρα. Και αν λοιπόν την αγγίξουμε, Άντζελα, τη μάσκα την ώρα που τη φοράμε, πρέπει να την βγάλουμε και να την πετάξουμε αστραπιαία. Έχουμε μπει σε ένα κίνδυνο δηλαδή. Τώρα σας ακούω. Είχε φύγει το ακουστικό και δεν σας ακούγα. Έλεγα λοιπόν, ναι. Τη βγάζουμε καταρχάς πλένουμε τα χέρια μας πριν τη βγάλουμε. Έτσι τα απολυμένουμε. Απολυμένουμε ξανά τα χέρια μας λοιπόν. Και πιάνουμε τη μάσκα από πίσω, από εδώ, από τα λαστιχάκια, όχι από μπροστά. Την πιάνουμε έτσι, τώρα έχουν το ακουστικό με. Ωραία. Την διπλώνουμε έτσι ανάποδα. Έτσι. Και την πετάμε στα απόβλητα που έχουμε ή οπωσδήποτε δεν μπορεί ο καθένας να έχει μολυσμενικά απόβλητα, στα σκουπίδια.
Ωραία. Να σας πω, μερικοί την ψεκάζουν με διάλειμμα με ενόπνευμα και την ξαναφοράνε. Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα, εντάξει, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Προκειμένου να μην έχουμε εκείνη τη στιγμή καμία προστασία, ας το κάνουμε και αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως τη μάσκα δεν την πιάνουμε. Κοιτάξτε, πολλοί τι κάνουν σήμερα. Τη βάζετε ανάποδα. Σήμερα το πρωί, εκτός ότι την βάζουν ανάποδα. Σήμερα το πρωί πήγα σε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας για κάποιο θέμα και είδα μερικούς και τη φορούσαν έτσι. Ως αξεσουάρ. Άλλοι τη φορούσαν έτσι. Εσείς τους διορθώνετε. Τους διορθώνετε. Βεβαίως, μάλιστα σήμερα. Που ήμουν εκεί, είδα 4-5 άτομα που φορούσαν τη μάσκα. Μάλιστα, ο ένας την είχε πιάσει από μπροστά έτσι για να μιλήσει στον άλλον και την είχε βάλει από κάτω. Και του λέω: συγγνώμη, τι κάνεις αυτό, άδελφε μου. Εσείς λέω: όλοι εδώ πέρα που είσαστε, πώς φοράτε τις μάσκες? Έχετε καταλάβει ότι έτσι όπως φοράτε δεν προστατεύεστε, αλλά κάνει το χειρότερο? Ότι αυτή τη στιγμή έχετε περισσότερη πιθανότητα να μολυνθείτε από κάτι που έχει κολλήσει πάνω στη μάσκα από το να μην τη φορούσατε ή τη μπορείτε να σωστά, κρατήσετε για μισό λεπτό το μικρόφωνο. Βεβαίως, το να επαναλάβουμε λοιπόν. Πιάνουμε τη μάσκα, εγώ έχω μια υφασμάτινη από τα λαστιχάκια. Ναι. Την τοποθετούμε έτσι πίσω από τα αυτιά μας. Ναι. Με την άκρη το χέρι κάτω και πάνω. Μπράβο, πιέζουμε μπράβο το σιδεράκι και αφού πρόκειται για υφασμάτινη μάσκα. Το κρατούσατε πολύ ψηλά το μικρόφωνο, ναι, δεν έχετε δεν μάθει είμαι, ακόμα. Δεν είμαι... Αφού, δεν λοιπόν, το ξέρω το... αφού πρόκειται για υφασμάτινη μάσκα, την πλένουμε και τη σιδερώνουμε στους περισσότερους βαθμούς που μπορούμε. Θα λέγα ότι 60 βαθμούς τουλάχιστον. Και βέβαια θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν ξαναχρησιμοποιείται η μάσκα μιας χρήσης. Ωραία, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αυτό, αλλά... Να το ξαναπούμε, την πετάμε, τη βάζουμε μία φορά για 3-4 ώρες και μετά την πετάμε στα σκουπίδια. Και είναι και ιατροτεχνολογικό προϊόν που βάσει νόμου πωλείται αποκλειστικά και μόνο διατίθεται από τα φαρμακεία. Αυτή η μάσκα. Σας το λέω να το ξέρετε γιατί υπάρχουν παρόμοιες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτή τη μάσκα. Να σας ρωτήσω κύριε Λουράντε, είναι και πιο ακριβές. Και είναι και πιο ακριβές. Είτε τη μία είτε την άλλη μάσκα. Αν μπούμε σε μια καθημερινότητα η οποία θυμίζει λίγο περισσότερο το κοντινό παρελθόν. Αν μπούμε σε ένα περιβάλλον λοιπόν που έχει πιο πολύ κόσμο, σε ένα λεωφορείο. Εκεί μειώνεται η διάρκεια ζωής της μάσκας. Θέλω να πω, είναι διαφορετικό να είμαι σε ένα γραφείο, να είμαστε δύο άτομα, 4 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες σε μια απόσταση ικανοποιητική, 2, 3, 4 μέτρων και διαφορετικό να μπει σε ένα χώρο όπου υπάρχει σχετικός συνωστισμός και υπάρχει και μια διάρκεια, μια παραμονή αρκετή. Ωραία, να σας πω κάτι. Καταρχάς η μάσκα προφυλάσσει δύο πράγματα. Αυτόν που την φοράει αν νοσεί, μάλλον τους άλλους αν αυτός που τη φοράει νοσεί για να μην μεταδώσει τον ιό που έχει και βεβαίως αυτός που έχει πρόβλημα ή που θέλει να προσφυλαχθεί να την φορέσει εάν πράγματι μπει σε ένα περιβάλλον που είναι πάρα πολύς κόσμος όπως είναι λεωφορεία, όπως είπατε, ή καταστήματα μεθαύριο που θα ανοίξουν. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει να κάνει από το πλήθος εάν πραγματικά η μάσκα θα πρέπει να πεταχθεί γρηγορότερα ή αργότερα. Θα πρέπει να, όταν θα πεταχθεί, μετά από 3 ώρες τουλάχιστον, πρέπει να πεταχθεί, θα πρέπει να πεταχθεί με αυτό το σύστημα που σας είπα. Όχι να την πιάσεις, να την βάλεις στην τσέπη σου, να την ξαναπιάσεις και να την πετάξεις πάνω στο τραπέζι της κουζίνας σου, σε έπιπλα και όλα αυτά. Και κάτι ακόμα, δεν τη φοράμε σπίτι, εκτός και αν έχουμε κάποιο άτομο το οποίο πρέπει να προφυλάξουμε από εμάς τους ίδιους που μεταφέρουμε από το εξωτερικό περιβάλλον κάποια σωματίδια ή εάν θα πρέπει να βγούμε στο... να πάμε κάπου που θα είναι συγχρονισμός και τίποτε περισσότερο. Και προς Θεού, παιδιά, αυτή η εικόνα των οδηγών που είναι μόνοι τους μέσα στα αυτοκίνητα και φοράνε μάσκα και γάντια, δεν έχει καμία λογική. Είναι τσάμπα τα 80 λεπτά. Οι οδηγοί τη φοράνε έτσι, ούτως ώστε όταν βγουν έξω να τη φορέσουν πάλι, να κάνουν έτσι. Να την πιάσουν μετά. Πάλι να την ξανακατεβάσουν όταν μπουν μέσα. Έχω δει άλλου που τη φοράνε από κάτω, άλλου να την βγάζουν λιγάκι να ξύνονται, να την ξαναβάζουν. Δεν είναι πράγματα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι έχω βαρεθεί εγώ προσωπικά να φοράω μάσκα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μας συντροφεύει για αρκετό καιρό ακόμα.